Αλέξανδρε, ξεκινάμε με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε από το Open και να πάμε στο reality, το νέο reality που ξεκινάει την Κυριακή, το TV Queen, διότι έχουμε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για το τι πρόκειται να δούμε. Αυτό που δεν πρόκειται να δούμε τις επόμενες μέρες είναι τελικά ποιοι έκλεισαν στην κριτική επιτροπή και τους καθηγητές. Συγγνώμη λίγο, σήμερα έχουμε 23. 28 είναι η πρεμιέρα. Έλα, καλά, έχει αναδρόμους. Παιδιά, πραγματικά είμαι λίγο σίγουρη ότι κανείς δεν υπογράφει λόγω αναδρόμου. Θα γίνει στο show. Μπορεί, απλά τουλάχιστον μέχρι πριν πούνε το χαρτί υπογραφή. Νομίζω 27 τελειώνει ο αναδρόμος. Καμιά φορά και ο λόγος είναι εισάξιος με το συμβόλαιο. Άστα αυτά, Θεή μου, τελειώσαν αυτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται πως όχι. Σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, ο δικός μου είναι, π.χ. Εσένα. Εντάξει, για το συγκεκριμένο reality λέμε τώρα. Ναι, γιατί αν η Γκαγκάκη ή ο Μπογδάνος είπανε ναι και δεν έχουν υπογράψει και δώσανε τα χέρια. Δεν ξεκινάς όμως μια παραγωγή με έναν ναι. Τώρα για 2-3 μέρες δεν αλλάζει κάτι. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Πάντως πολλά άλλαξαν από τα ναι που έχουμε δώσει την περασμένη εβδομάδα. Ο κύριος Μπογδάνος δεν ήταν μέσα σε αυτά. Πολλά άλλαξαν μέχρι και σήμερα. Τέλος πάντων, καταληκτική ημερομηνία, όπως λέει το ρεπορτάζ, είναι αύριο. Μέχρι αύριο θα πρέπει να πέσουν οι υπογραφές και ας είναι ανάδρομος, για να μπορέσουν μετά να βγουν και τα δελτία τύπου και να είναι έτοιμο το πρόγραμμα μέχρι την Κυριακή. Πέρα όμως της κριτικής επιτροπής και των καθηγητών, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες για τις παίκτριες και εκεί νομίζω έγινε το ενδιαφέρον. Θα είναι τελικά κορίτσια που έχουν μια αναγνωρισιμότητα, έχουμε ξαναδεί σε εκπομπές. Όχι όλα, όχι όλα. Υπάρχουν κάποιες παρουσιάστες. Καταρχήν να σας πω ότι θα είναι 17 παίκτριες. Ωραία. Αυτό νομίζω ότι έχει δίνει και μια ένδειξη για το μέχρι πού θα φτάσουν τα επεισόδια. Άρα 17 κορίτσια θα μένουν μέσα στο σπίτι. Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Οι ηλικίες είναι από 20 ετών μέχρι 48. Δηλαδή η μικρότερη είναι 20 ετών που θα δούμε και η μεγαλύτερη 48. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, Φέη, υπάρχουν κάποιες, ας το πούμε, που έχουν ξανακάνει τηλεόραση, είναι παρουσιάστριες τοπικών καναλιών. Υπάρχει όμως και μία δασκάλα, υπάρχει μία δημόσια υπάλληλος και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, να σας πω ότι οι ίδιες οι παίκτριες. Εννοείς ότι είναι και άτομα τα οποία κάνουν μία τελείως διαφορετική ζωή. Πρώτη φορά μπαίνουν και στο θέλουν να δοκιμαστούν αυτό σε αυτό το κομμάτι. Και από το τραγούδι, από το χώρο του τραγουδιού υπάρχουν. Μία καμιά δικιά σου. Όχι. Από την εταιρεία σου. Όχι. Μπορεί να γίνει αργότερα. Δεν το ξέρω. Όχι, όχι, δεν. Εσύ ναι, μας έλεγες ότι ξέρεις μία κοπέλα. Κι άλλες ξέρει. Ξέρω αρκετές, αλλά δεν ξέρω. Τις έχει στείλει και στο WhatsApp. Τις έστειλε στο WhatsApp, ναι. Περίμενε, Λάβρο μου, τάφος. Και μία επιχειρηματίας υπάρχει. Για τα πρόσωπα, ωραία, τα κορίτσια θα τα δούμε. Για τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν. Κριτική επιτροπή. Εννοείς κριτική επιτροπή και οι καθηγητές, ναι. Έχουμε δώσει κάποιους από εδώ. Ας πούμε, ανέφερες ότι η Έλληνα Χριστοπούλου είχε πει αρχικά ναι, δεν ξέρω αν τελικά θα τη δούμε. Αλλάζει το ρεπορτάζ. Η Κατερίνα Γκαγκάκη είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Από τις δηλώσεις της πριν από το διάλειμμα, καταλαβαίνω ότι τελικά θα είναι. Βέβαια, είπε η Κατερίνα ότι όταν γράψατε και όταν είπατε το ρεπορτάζ δεν ίσχυε. Φυσικά και ίσχυε. Υπάρχουν πολλά μπορεί πρόσωπα. Μπορεί να μην είχε κάνει και άλλο ακόμα πρόσωπο τη συνάντηση. Ναι. Αποκλειστικό πρόσωπο. Παρακαλώ. Για κριτική επιτροπή. Τάσος Τρίφωνος. Πολύ ενδιαφέρον. Τρίφωνος, πολύ ενδιαφέρον. Ακούγεται για πρώτη φορά, ναι, και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, δημοσιογραφία, μια χαρά είναι ο Τάσος. Πολύ καλός. Είναι εκπληκτικός. Και για κριτική επιτροπή έχει δάσκαλος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αφού δεν θα έχει κριτική επιτροπή, μα θα έχει κριτική επιτροπή. Θα έχει τελικά κριτική επιτροπή. Ναι, νομίζω μας το είχε πει ο Χάρης. Είναι από την Κρήτη. Η κριτική. Λαμπρό. Όχι. Έλα. Είναι κρύο. Συνέχισε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, και να σας πω ότι οι κυρίες αυτές, οι παίκτες οι 17, θα επιλέξουν και κατεύθυνση δημοσιογραφική, διότι θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ενημέρωση και ψυχαγωγία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και δάσκαλοι που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο της ενημέρωσης να πει το ναι, δηλαδή θα πρέπει να είναι εκτός αγοράς πια, όπως είχαμε αναφέρει το όνομα του κυρίου Δρακάκη, που όμως έχει μια μεγάλη εμπειρία, αλλά είναι εκτός καναλιών, δεν δουλεύει τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι του, τουλάχιστον το τηλεοπτικό, ή κάποιος ο οποίος δεν είναι αμιγός ενημέρωσης. Μπορεί να είναι guest και να είναι στο open και να κάνει κάποια guest, δηλαδή, όντως, δηλαδή να κάνει μερικά μαθήματα, κάποια σεμινάρια, συμβουλές, τέτοια. Δηλαδή θα μπορούσε ο Παναγιώτης Στάθης να περάσει, ας πούμε. Δύσκολα θα το πω. Δύσκολα πιστεύω ότι κάποιος θα πει ναι. Συμφωνώ, αλλά. Θα πρέπει να είναι κάποιος εκτός αγοράς για μένα. Βέβαια, ο Μπογδάνος είναι εκτός αγοράς ή είναι. Είναι. Γι' αυτό και είναι πιο εύκολα προσβάσιμος. Δεν μπορεί, παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα δελτίο ειδήσεων. Όχι ότι είναι κακό, αλλά επειδή οι άνθρωποι της ενημέρωσης είναι λίγο πιο
Φόκους στη δουλειά εκεί πάνω. Φόκους και δεν θέλουν να... Να τσαλακώνονται. Να χαρακτηριστούν. Το φοβούνται, θεωρώ. Το φοβούνται. Όχι επειδή είναι το τι δικού. Είναι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τέτοιου είδους. Δεν θα λέγανε εύκολα το ναι. Το να πάνε όμως να κάνουν κάποια σεμινάρια. Δηλαδή φαντάζεσαι... Σε ενημερωτικού χαρακτήρα, ένα μάθημα ενημερωτικού χαρακτήρα, δεν θα στιγματίσει κάποιον. Άσχετα αν τα κορίτσια έχουν... Εγώ θεωρώ ότι οι περισσότερες... Δεν λέω ότι θα συμβεί. Θα θέλουν ψυχαγωγία. Λέω ότι αλήθεια, το φοβούνται. Δεν λέω ότι θα συμβεί. Για μένα κανείς δεν μπορεί να στιγματιστεί οτιδήποτε, γιατί η αξία μας δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον. Η αξία μας μένει σταθερή σε όποιο περιβάλλον. Μένα, μακάρα, μην το φοβηθούν. Και αυτό φαίνεται μέσα στο χρόνο. Okay. Για μένα. Θεωρώ όμως ότι οι άνθρωποι της ενημέρωσης που δουλεύουν ήδη σε μία δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή, σε μία εκπομπή, σε ένα δελτίο, δύσκολα θα πούνε το ναι. Άρα, προφανώς προσεγγίζουν ανθρώπους που είναι εκτός αγοράς. Ή μπορεί να είναι κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή, ο Κουσουλός, θα που είναι στο Open, θα μπορούσε. Είναι πιο προσβάσιμος από έναν άνθρωπο που είναι στο δελτίο ειδήσεων. Σύμφωνα, αλλά εγώ θα ήθελα να δω και έναν παρουσιαστή δελτίου ειδήσεων, ακόμα και αν μην είναι του κεντρικού. Θα πάει ο Σρόιντερ. Πάντως, να σας δώσω δύο διευκρινήσεις. Ο παρουσιαστής που κάνει ειδικά στο Open. Η Εύα Ντονοπούλου, το κεντρικό. Δεν λέω για την Εύα Ντονοπούλου. Έχουν όμως πολλά καινούργια παιδιά που του έχουν δώσει ευκαιρία. Ποιος? Του ξέρω, παιδιά, δύο από αυτά τα παιδιά τα είχα εγώ μαθητές στη σχολή του Αντένα. Έχουν και δοθεί θα πάνε ευκαιρίες. Να διδάξουν οι μαθητές. Παιδιά, σε τρία χρόνια έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα και να πάνε να διδάξουν. Τρία χρόνια είναι αυτό ικανό να πάει να σου διδάξει. Δεν είναι, αλλά το, ακούστε λίγο. Το πώς ένα παιδί που από μια σχολή του δόθηκε ευκαιρία και σε τρία χρόνια έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα, νομίζω από έναν ναι, τέτοιο άνθρωπο. Αλλά δεν θα διδάξει, ρε Σιλάμπρο μου, ένα τέτοιο. Πρέπει παιδιά, θα μεταφέρουν εμπειρίες, δεν θα διδάξουν. Άλλο δεν αυτό, θα είναι ο Πασαλάρη. Ένα άνθρωπο με εμπειρία χρειάζεται. Δεν μπορεί να πάει ένα παιδί να πει την εμπειρία. Στο TV Queens είναι. Δεν έχει σημασία. Τα κορίτσια. Είναι πιο, ναι, αλλά πολύ τα άλλα ονόματα χρήσιμο. Αν ισχύουν, δηλαδή η Καγκάκη και αυτά που ακούστηκαν, η Χριστοπούλου, δεν ξέρω εν τέλει αν ωραία, τι είναι οικονομικός, θα βρούνε, πέσουν υπογραφές ή όχι. Έχουν μια πορεία, έχουν ένα... Εγώ πάντως εγώ... θα σας δώσω τρεις διευκρινήσεις πάνω σε αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι πρόσωπα του κυρίου Παναγιωτόπουλου δεν θα δούμε στο reality TV Queen. Άρα το λύγεις. Το λίγο. Από εκεί και το πέρα... Το έλεγα πιο κόμψα τους η ώρα. Άρα σταματάω. Άρα το πουλώνω. Εντάξει. Από εκεί και πέρα... Δεν το λέω από ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Είναι μια σκέψη μου λογική. Γιατί... Ναι, δύσκολα. Από εκεί και πέρα... Συγγνώμη λίγο, Αλέξανδρο, ναι. Μόνο μια άνω τελεία. Μας συζητάμε τόσο σοβαρά για τους καθηγητές για την Κριτική Επιτροπή. Λες και έχει κάποια βαρύτητα αυτή η Ακαδημία. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να δούμε τις κοπέλες να έχουν τα μαναφούκια μέσα στο σπίτι. Θα είναι και ο Ανδρέας Μικρούτσικος συνέχεια μέσα στο σπίτι και οι καθηγητές θα είναι η επίφαση για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, ένα Big Brother γυναικών θα είναι. Δηλαδή, έχεις ένα δίκιο. Το πολύ ψάχνουμε. Τώρα δεν έχει άδικο. Απλά είπαμε να το σοβαρέψουμε και λίγο. Από εκεί και πέρα, η συντριπτική πλειοψηφία των 17 παικτριών επέλεξε ψυχαγωγία. Πολλά είπαμε. Και νομίζω ότι αυτά... Να πούμε κάτι άλλο.